Γιατί κρύβεσαι εκεί? Άμε τώρα. Καλημερούδια! Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Έχω ετοιμαστεί, έχω βάλει ένα απλό τζινάκι για αυτό το αγαπημένο μου το μπλουζάκι, το οποίο πραγματικά θα βαρθείτε να το βλέπετε να το φοράω. Όταν εγώ αγαπάω ένα μπλουζάκι, το φοράω συνέχεια. Φοράω και αυτό το ρολόι που με ρωτάτε πάρα πολλές, τώρα που το είδα και το θυμήθηκα. Είναι από Michael Kors, για όσες με ρωτάτε. Καθίστε να καθαρίσει, δείτε, είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχετε δίκιο γι' αυτό και με ρωτάτε συνέχεια. Και ετοιμαστήκαμε τώρα που είναι αρκετά νωρίς, τέλος πάντων, 11 και 4 είναι, για να πάμε στο σούπερ μάρκετ να κάνουμε έτσι κάποια ψώνια που χρειαζόμαστε. Και θα πάμε στο σούπερ μάρκετ που είναι ο μεγάλος τους κλεβερνίτης που σας έχω πει στην Κηφισίας, που μου αρέσει να πηγαίνω, για να παίξει λίγο και ο Αλέξανδρος έτσι να το ευχαριστηθεί. Οπότε, έτοιμοι. Φύγαμε, πάμε να δούμε νέες εικόνες. Επιστρέψαμε στο σπίτι για να σας κάνω έτσι ένα supermarket haul. Να σας δείξω το πιο σημαντικό που πήρα, που ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό και όλο το άφηνα πίσω. Ένα τηγάνι. Είχα ένα τηγανάκι πάλι από την ίδια εταιρεία από Τεφάλ, αλλά ήταν μικρούλι. Έκανα τη δουλειά μου, αλλά ήταν μικρό και δεν... Την έκανα, μου έπαιρνε πιο πολύ χρόνο τέλος πάντων. Ενώ τώρα είπα να πάρω ένα καλό μεγάλο τηγανάκι για να... Χωράει και περισσότερα πράγματα. Πήρα αυτά τα μανιτάρια πλευρό του, γιατί έχω στο μυαλό μου να κάνω κάτι το οποίο δεν έχω ξανακάνει, αλλά πιστεύω θα βγει ωραίο. Πήρα εδώ κάτι πακοτίνι και κάτι τυροβαριδάκι, γιατί ξεκινήσαμε να βλέπουμε πώς το λένε, La Casa de Papel, και μια παρέα την θέλω. Αυτό θα σας το δείξω σε λίγο. Μαλακτικό για τα ρούχα. Είναι από τα πιο ωραία αυτό εδώ, να ξέρετε, σουπλίν. Πάρα πολύ ωραία μυρίζει. Αυτά τα μαντιλάκια που τα αγαπώ, γιατί μου σχομυρίζουν ενόπνευμα. Ένα καζάκι, τρία σφουγγάρια, γιατί έχετε καταλάβει αν είδατε το χθεσινό το επεισόδιο. Ένα ρύζι γλασέ, γιατί πήρα και υλικά να φτιάξω γεμιστά αύριο. Φρουίζελε, αυγά, το αγαπημένο μου γάλα καρύδας από Δέλτα, είναι το πιο ωραίο. Φέτα δοδόνη, που πάλι νομίζω ότι είναι η πιο ωραία. Τρία μπουκάλια ενόπνευμα, γιατί το αντισηπτικό εγώ δεν το αντέχω, κολλάει στα χέρια, οπότε με αυτό είμαι μια χαρά. Και βρήκα στο σούπερ μάρκετ, αφού πήγα και λίγο έριξε και μια ματιά σε ένα κατάστημα με καλλιντικά εκεί, να δω μήπως και βρω κανένα σετ, δεν βρήκα έτσι τέτοιο στυλ. Και βρήκα αυτή τη σειρά από Old Spice, πάμε.
Και επειδή μου φάνηκε και έτσι πιο χριστουγεννιάτικη λίγο η φωτογραφία και μου άρεσε και το άρωμα, πήρα από ένα σετάκι για τον καθένα μαζί με σφουγγαράκι. Οπότε έκλεισα και για γαμπρούς και για μπαμπά κλπ. Και πήραμε και ένα κατεψυγμένο ψάρι που τρώω εγώ με τη διατροφή μου και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πώς το λένε, είπα μερικανάκι αυτό. Το ξεχνάω. Παγκάσιος. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ νόστιμο. Αυτά. Και εδώ, έψαχνα εδώ και μέρες, επειδή 25 του μήνα καλώς ερχόντων των πραγμάτων, θα κάνουμε στο σπίτι εδώ πέρα έτσι ένα τραπέζι για τους γονείς μας. Έψαχνα να βρω ένα πιο γιορτινό, και αφήστε να μην το κουμπίσω πάνω στον πάγκο, ένα πιο γιορτινό τραπεζομάντιλο και βρήκα αυτό εδώ, το οποίο δεν είναι σε αυτό το κόκκινο χρώμα που σας φαίνεται σας, είναι ένα πάρα πολύ σκούρο μπορντό. Εδώ φαίνεται πάρα πολύ ανοιχτό. Και έχει και αυτή εδώ τη λεπτομέρεια στην άκρη. Και μου άρεσε πολύ, πήγε σε καλή τιμή. Είναι και ωραίο το ύφασμά του, είναι χοντρό, είναι βαμβακερό. Από το Σκλαβενίτη όλα αυτά να ξέρετε. Στο μεγάλο το Σκλαβενίτη, όπου έχει φράχτες. Γιατί με ρωτάτε πάρα πολύ για τους φράχτες που έχουμε στο δέντρο και τι δεν βρίσκεται. Είτε γεμάτο φράχτες είναι. Γεμάτο όμως, ο Σκλαβενίτης στην Κηφισία, στο Μαρούσι. Σε αυτή τη δύσμηρη κατάσταση που με βλέπετε εδώ, παιδιά, πρέπει να σιδέρωσα 7 πλυντήρια, γιατί τώρα με το vlog μας δεν προλάβαινα να σιδερώσω και τώρα επειδή κάθεται ο Κανάκης, έχει την άδειά του και έβαλε εκείνο στον Αλέξανδρο για ύπνο, είχα και εγώ χρόνο να καθίσω να σιδερώσω. Λοιπόν, θέλω σε όλες εσάς, τις νοικοκυρές, να μου βρει κάποια μια λύση για αυτό εδώ το πρόβλημα. Αυτό υποτίθεται είναι ένα καθαρό μπλουζάκι. Ό,τι πέφτει σε σάλτσα πάνω στα ρούχα του Αλέξανδρου δεν φεύγει ποτέ και με τίποτα. Έχω πάρει διάφορα υγρά αυτά που ρίχνεις πάνω τοπικά στους λεκέδες και δεν έχω βρει σωτηρία με κανένα. Εγώ χρησιμοποιώ το απορρυπαντικό από Αρκάδι, το Family, αυτό χρησιμοποιούμε. Μια χαρά τα καθαρίζει τα ρούχα γενικότερα και μυρίζουν και πάρα πολύ ωραία, αλλά με τους λεκέδες, εντάξει, είναι και δύσκολος λεκές αυτός. Δεν ξέρω, έχετε βρει κάποιο υγρό, κάτι, οτιδήποτε, έναν τρόπο να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ να σώσω τα ρούχα του Αλέξανδρου. Γιατί είναι πάρα πολλά, τις πιτζάμες του πολλές, φανελάκια του πάρα πολλά, τώρα και αυτό εδώ πέρα το φορμάκι μας το έχουμε βάλει και 2-3 φορές και είναι κρίμα, τώρα δεν φοριέται με αυτό το λέρωμα εδώ. Αχ παιδιά, και όχι τίποτα άλλο, τώρα αυτή τη στιγμή έχω βάλει άλλο ένα πλυντήριο ήδη. Και ανυπομονώ πάρα πολύ να έρθει το στεγνοτήριο για να δω αν όντως, γιατί μου λέτε πάρα πολλές ότι έχετε σωθεί και έχετε μειώσει πάρα πολύ το πλυντήριό σας. Πολλές μου λέτε ότι δεν βάζετε ούτε σεντόνια, κάποιες μου λέτε ότι δεν σιδερώνετε τα σεντόνια με το στεγνοτήριο, κάποιες μου λέτε ότι τα σιδερώνετε. Οι περισσότερες μου λέτε για πιτζάμες και πετσέτες ότι δεν σιδερώνετε πλέον. Έστω και αυτό. Και τις κάλτσες θέλω να σταματήσω να σιδερώνω και δεν σιδερώνω τις κάλτσες, να τους κάνω τσάκιση προς Θεού. Απλά τις καίω για απολύμανση, γι' αυτό και μόνο το λόγο. Μόνο γι' αυτόν τον λόγο. Αλλά τώρα, άμα θα πάρω το στεγνοτήριο, είναι ότι δεν θα κάνω και κάλτσες. Θα κάνω λογικά παντελόνια μπλούζες. Αυτό μου είπατε οι περισσότερες. Και λίγο πριν ξεκινήσω το σίδερο, μόλις είχε φύγει ο παιδίατρος μας, ήρθε ο παιδίατρος να δει τον Αλέξανδρο, την επίσκεψη που γίνεται εκεί στα 2 έτη, για να κάνουμε και το εμβόλιο που γίνεται εκεί στα 2 έτη. Και είναι πρώτη φορά που ο Αλέξανδρος με το εμβόλιο έπαθε πανικό. Από τη μέρα που γεννήθηκε μέχρι και τον Ιούνιο, που ήταν ο τελευταίος μας εμβολιασμός, η τελευταία επίσκεψη του παιδιάτρου μας στο σπίτι, δεν μπορώ να σας εξηγήσω.
μέχρι τον Ιούνιο. Κόλλησα τώρα γιατί σκέφτηκα κάτι άλλο. Μέχρι τον Ιούνιο τίποτα. Έκανε το εμβόλιο σαν να μην τρέχει τίποτα, αφού απορούσαμε. Σήμερα, παιδιά, έγινε ο κακός χαμός. Έχει αρχίσει τώρα και αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, θυμάται και τον παιδίατρο. Παρόλο που πέρασαν τόσοι μήνες, μεσολάβησαν τόσοι μήνες, τον θυμήθηκε και μόλις τον είδε, κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα μέχρι το βράδυ που θα κλείσει αυτό το βίντεο να σας κάνω και ένα Sane Haul. Αυτά. Λοιπόν, περιμένω τον Γκανάκι τώρα να κοιμηθεί ο Αλέξανδρος, να βγει, να δούμε κανένα επεισόδιο La Casa de Papel, να τελειώνουμε και με το La Casa de Papel. Είδαμε χθες το βράδυ, καταφέραμε, είδαμε δύο. Τώρα έχουν μείνει άλλα τρία. Μπας και δούμε τώρα ένα και το βράδυ πάλι άλλα δύο. Γιατί θέλω να ξεκινήσω κάποιες άλλες σειρές και θέλω τώρα να καθίσω να δω και πολλές χριστουγεννιάτικες ταινίες. Αυτά. Σας αφήνω να πάω κάτω να δω τι δέμα μου ήρθε, γιατί μου ήρθε κάποιο δέμα. Και τα λέμε σε λιγάκι. Επέστρεψα λίγο νωρίτερα από ό,τι περίμενα, γιατί μου ήρθε αυτό το πάρα πολύ όμορφο δέμα. Και για να δούμε. Μαρινέλη, καλές γιορτές με αγάπη από την ομάδα του Toy Bean. Παιδιά, δεν το πιστεύω ότι είναι αυτό που νομίζω πως είναι. Αχ, θα τρελαθώ είναι. Δείτε εδώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτές εδώ τις τσάντες τις έχω χιλιοχαρή. Τις έχω χιλιοχαρή. Toy Bean. Λοιπόν, δείτε εδώ. Toy Bean. Έχει πάρα πολύ ωραίες τσάντες που βάζεις μέσα παιχνίδια. Μου είχαν στείλει και πέρυσι μία και τη χρησιμοποίησα πάρα πολύ το καλοκαίρι για τα παιχνίδια του Αλέξανδρου στη θάλασσα. Τα ρίχνει όλα εδώ μέσα και είναι πολύ αντοχής. Δηλαδή, αν δείτε, τα λουράκια είναι πάρα πολύ χοντρά κλπ. Και τώρα θα πάω, τώρα θα τα αλλάξω κιόλα τα παιχνίδια του. Έχω μία από το Halloween, πάλι από την ίδια εταιρεία. Και τώρα θα έχουμε χριστουγεννιάτικη. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο σπίτι. Είχαμε πάει λίγο στην αδερφή μου γιατί γιορτάζει ο άντρας της σήμερα. Οπότε πήγαμε έτσι μια γρήγορη επίσκεψη. Δεν καθίσαμε πολύ γιατί είναι και καθημερινή και έχουν και τα παιδιά σχολείο κλπ. Λοιπόν, έχω ανοίξει εγώ εδώ πέρα τα πάντα από τα ημερολόγια. Γιατί θέλω να επεκταθούμε λίγο στην παραγγελία του Σέν. Λοιπόν, του Αλέξανδρου είχε το Αστέρι της Βιθλέμ. Look Fantastic, μια κρέμα. NYX. Και το τσαγάκι, όπου θέλω να σας πω ότι το χθεσινό, το χριστουγεννιάτικο το τσάι ήταν υπέροχο, πάρα πολύ νόστιμο. Θέλω τις επόμενες ημέρες να περάσω μια βόλτα από τον Θανόπουλο. Σήμερα θέλαμε να πάμε Θανόπουλο, αλλά θέλαμε λίγο να παίξει έτσι και ο Αλέξανδρος αυτά τα παιχνίδια που πετά στο κέρμα και αυτά ήταν στεγνά, οπότε δεν θα είχαμε πρόβλημα να βραχεί. Και είπαμε να πάμε εκεί για να περπατήσει και λίγο μόνος του, έτσι να είναι πιο άνετος. Οπότε αλλά ήθελα να πω Θανόπουλο, γιατί θέλω να πάρω κάποια συγκεκριμένα πράγματα που μπορώ να τα βρω μόνο εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για την παραγγελία του Σέι. Να σας δείξω τι πήρα. Θα ξεκινήσω λίγο πρώτα με τα πράγματα που πήραμε για το πάρτι του Αλέξανδρου. Το θέμα μας θα είναι διάστημα και πήραμε δύο πιατάκια με αυτό εδώ το θέμα. Πήραμε ποτήρια. Την άλλη δεκάδα πρέπει να την ξέχασα σπίτι της αδερφής μου. Χάρτο πετσέτες, το ίδιο θέμα. Αυτό το θέμα είναι που βρήκα ακριβώς το ίδιο στο Τζάμπο. Ακριβώς το ίδιο. Όμως το Σέιν, όταν έκανα την παραγγελία, δεν βρήκα αυτό το τραπεζομάντιλο μιας χρήσης. Αλλά βρήκα στο Τζάμπο το ίδιο ακριβώς θέμα. Και στο Τζάμπο είχε 99 λεπτά και εγώ το πήρα 3,5 ευρώ. Μέχρι και οι χαρτοπετσέτες ήταν πιο φθηνές στο Τζάμπο. Και τα ποτήρια, τα πιάτα και αυτά. Είχε διαφορά τιμής. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα καλαμάκια, τα χάρτινα. Όχι ότι ξέρω τι θα κάνουμε. Μπορεί και να μην κάνουμε και τίποτα την ημέρα των γενεθλίων του, έτσι. Γιατί κάθε μέρα όλο και κάποιος γνωστός μου κολλάει κορονοϊό. Και έχω αρχίσει να πιστεύω ότι. Έχω αρχίσει να φοβάμαι βασικά. Πάρα πολύ. Και πήρα και κάποια εδώ πέρα μπαλονάκια. Ή για να πάρω μπουκάλα με ήλιον, ή για να τα πάω κάπου να μου τα φουσκώσουν. Θα δω τώρα πώς θα το κάνω. Έτσι έχει αστροναύτες, πλανήτες και διάφορα τέτοια πράγματα. Και μετά πήρα αυτή εδώ την θήκη. Για να βάλω μέσα τα μωρομάντιλα στο μπάνιο, να μην φαίνεται η συσκευασία με τα μωρομάντιλα, να φαίνεται η θηκούλα. Μου άρεσε έτσι σαν ιδέα που το είδα. Πήρα σε χριστουγεννιάτικα αυτά εδώ τα αυτοκόλλητα. Πήρα και για το ημερολόγιο μου, γιατί θέλω κάποιος να φτιάξει το ημερολόγιο μου σιγά σιγά. Και για τα δέματα τα οποία
και για τα δέματα τα οποία, τα δέματα λέω πάλι, τα δώρα τα οποία έφτιαξα προχθές και ευτυχώς μου ήρθανε και αυτά εδώ πέρα τα καρτελάκια τα οποία γράφουν πάνω καλά Χριστούγεννα, αλλά για να δω. Ναι, από πίσω είναι κενό για να μπορείς να γράψεις, ορίστε εδώ πέρα γράφει Merry Christmas και από πίσω είναι για να γράφεις από ποιον είναι το δώρο και για ποιον είναι το δώρο και τα δένεις με το σπαγκάκι. Λοιπόν, πήρα κάποια αυτοκόλλητα για τα νύχια, τα οποία είναι πάρα πολύ της μόδας, μπαίνουν κάτω από το διάφανο και φαίνονται έτσι πιο αληθινά. Πήρα αυτά τα λουλουδάκια για άνοιξη μεριά και πήρα και αυτά τα χριστουγεννιάτικα για τώρα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα τα χρησιμοποιήσω, γιατί η αδερφή μου σήμερα παρακολούθησε ένα σεμινάριο για σχέδια και θα μάθε κάποια πάρα πολύ ωραία σχέδια και οπωσδήποτε τα θέλω στα νύχια μου τις επόμενες ημέρες, Ματίνα. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα κοκαλάκια, τα οποία είναι πάρα πολύ της μόδας να τα φοράς ή μαζί ή ένα και ένα. Είναι πάρα πολύ της μόδας αυτά, δεν ξέρω αν θα τα βάλω, αλλά εγώ τα πήρα γιατί είχαν τύπου 1,5 ευρώ. Και αυτά εδώ. Και τώρα να σας δείξω κάποιες στέκες που πήρα, οι οποίες γράφουν ότι είναι και χειροποίητες πάνω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Λοιπόν, πήρα αυτή εδώ πέρα για να μπορώ να τη φοράω με τα τζινάκια μου. Μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα της. Δείτε τι ωραίο. Πάρα πολύ όμορφο χρωματάκι. Και πήρα και την ίδια σε βελούδινο, μαύρο βελούδο. Πάμε τώρα να σας μιλήσω για αυτή τη στέκα που την έχετε δει και την έχετε χίλιο αγαπήσει. Για μια στέκα η οποία πραγματικά δεν θα επεκταθώ πάρα πολύ, γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να κάνω παράπονα για το κατάστημα, γιατί ο καθένας μπορεί να πουλάει μια στέκα όσα χρήματα θέλει από τη στιγμή που η εταιρεία δεν του βάζει κάποιο ταβάνι ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι αυτή τη στέκα που με ρωτάτε όλοι, την έχω πάρα πολλούς μήνες, την έχω πάρει από ένα κατάστημα μαζί με τα μεταφορικά, την πλήρωσα 35. Πολλά χρήματα θα μου πείτε για μια στέκα, αλλά πραγματικά ήταν από τις φορές που είδα κάτι και ξετρελάθηκα και ενώ είπα ότι δεν αξίζει να δώσω τόσα χρήματα για μια στέκα, μου είχε καρφωθεί τόσο πολύ στο μυαλό που την ήθελα απεγνωσμένα και την πήρα. Βέβαια πριν την πάρω την έψαξα πάρα πολύ καλά στο Shein, αλλά δεν την βρήκα. Και μετά που είχα μπει για κάτι άσχετο στο Shein και ξαναπήγα στα είδη έτσι, για τα μαλλιά, βρήκα την ίδια ακριβώς στέκα στα 5 ευρώ. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Πιο πολύ στενοχωρήθηκα που έδωσα τόσα χρήματα γιατί την βρήκα αυτή τη στέκα στα 7 ευρώ όμως. Ίσως γι' αυτό είναι πιο πλατιά. Αυτή εδώ στα 7 ευρώ την έχει τώρα στο Shein γιατί την είδα και εγώ χθες συγκεκριμένα. Αυτή εδώ εγώ την πήρα 5. Και αυτή εδώ τώρα στο Shein έχει 7. Απλά στενοχωρήθηκα γιατί ενώ πριν την παραγγείλω έβγαλα τα μάτια μου στο Shein, πραγματικά τα έβγαλα τα μάτια μου για να βρω τη στέκα και δεν την έβρισκα, μέχρι και στο eBay έψαξα μήπως και τη βρω και δεν τη βρήκα. Και αφού την παρήγγειλα και μου ήρθε 2-3 μήνες περίπου αργότερα, τσουκ, εμφανίστηκε αυτή και σε πολλά χρώματα κλπ. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι την έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ, την έχω φορέσει πάρα πολύ και κάθε φορά που τη φοράω, όλοι μου κάνουν κοπλιμέντα, με σταματάνε στο δρόμο να με ρωτήσουν από πού είναι η στέκα μου. Τέλος πάντων, αυτά σας αφήνω. Να φτιάξω το τσαγάκι μου και να κάτσω να επεξεργαστώ το βίντεο. Μπας και το κάνω λίγο γρήγορα και προλάβουμε να δούμε το τελευταίο επεισόδιο από La Casa de Papel, γιατί μας έμεινε άλλο ένα και έχω πάρα πολύ αγωνία να δω τι γίνεται στη συνέχεια. Αυτά, σας φιλώ και θα σας δω πάλι αύριο.